σε πολλά πράγματα είπαμε ότι είναι ο εντυπωσιασμός ο οποίος καραδοκεί, θα λέγαμε, για λόγους τους οποίους καταλαβαίνετε όλοι. Εκείνο βέβαια που φαίνεται να επιβεβαιώνεται είναι πράγματι η ψυχρή αυτή εισβολή η οποία αναμένεται να επισκεφτεί τον ελλαδικό χώρο. Μια ψυχρή εισβολή η οποία τέτοιες περιόδους θα λέγαμε είναι συνηθισμένο, δηλαδή μάλλον δεν είναι τόσο σύνθεση, είναι κάτι το οποίο συμβαίνει. Και μάλιστα σε τέτοιου είδους εισβολές είναι που μας δίνουν ακόμα και τα χιόνια και για το δικό μας το νησί. Δηλαδή σε πρώτερα έτη, αν θυμόμαστε, περίπου σε τέτοιες περιόδους βιώσαμε αντίστοιχες καταστάσεις χιονιά. Αυτή τη φορά όμως τα πράγματα δεν θα είναι ακριβώς έτσι. Τουλάχιστον τα νεότερα στοιχεία δείχνουν μια διαφορετική συμπεριφορά του καιρού από τόπο σε τόπο. Δηλαδή... αυτό ισχύει και για την υπόλοιπη Ελλάδα, αλλά ιδιαίτερα για το νησί μας τα πράγματα θα πρέπει να τα δούμε πολύ, πολύ πιο προσεκτικά. Εμάς εδώ έχουμε ένα βαθμό κινδύνου από τελείως διαφορετικά φαινόμενα από ό,τι μπορεί να λέγονται στον υπόλοιπο ελλαδικό χώρο, που εκεί δίνεται μεγάλη έμφαση κυρίως στις χιονοπτώσεις και, και γενικότερα στις ισχυρές βροχοπτώσεις που μπορεί να πέσουν σε αρκετές περιοχές. Εμάς εδώ το μεγαλύτερο, θα λέγαμε, ας το πούμε έτσι, πρόβλημα πλέον είναι οι βροχοπτώσεις, οι οποίες μας έχουν δημιουργήσει τα όποια προβλήματα και μπορεί ακόμα και η λίγη βροχή να είναι προβληματική σε αρκετές περιοχές, καθώς επίσης και το βόρειο ρεύμα, για το οποίο θα πούμε πολλά, είναι κάτι το οποίο πραγματικά το παρακολουθώ και εγώ με πάρα πολύ μεγάλη αγωνία, αλλά δεν θα επηρεάσει όλη την Κρήτη, δηλαδή δεν είναι η ανάγκη να ανησυχήσει όλη η Κρήτη στον ίδιο βαθμό. Διαφορετικές περιοχές, μάλλον περιοχές ανά την Κρήτη, θα βιώσουν αυτά τα φαινόμενα με τελείως διαφορετικό τρόπο. Αλλιώς είναι οι ανατολικές με τις δυτικές, αλλιώς οι βόρειες με τις νότιες περιοχές. Όλο αυτό θα λέγαμε ότι θέλει μια ιδιαίτερη προσοχή. Είναι αυτό που και εγώ επισημαίνω, καλύτερα είναι το προλαμβάνει παρά το θεραπεύει. Θέλοντας όμως να είμαστε και λίγο αντικειμενικοί στην πρόγνωσή μας, χωρίς να θέλουμε ούτε να κινδυνολογήσουμε, ούτε και να δώσουμε έτσι μια εικόνα η οποία μπορεί και να μην επιβεβαιωθεί εξαιτίας του ότι τα δεδομένα διαρκώς αλλάζουν. Και αυτό που έχω να συστήσω εγώ και στους ακροατές σας, αλλά γενικότερα και σε όλους τους πολίτες ανά την Κρήτη, στο νησί μας, προσοχή στα νεότερα δεδομένα. Δεν σας κρύβω ότι όλες αυτές τις μέρες που παρακολουθούμε αυτή την εξέλιξη καθημερινά, βλέπουμε και κάτι διαφορετικό. Αυτό σημαίνει ότι μέχρι την τελευταία στιγμή δεν ξέρεις πραγματικά ποιο θα είναι εκείνο το οποίο θα κυριαρχήσει. Δηλαδή αν θα είναι η ισχυρή άνεμη, θέλετε να πείτε, αν θα είναι τα χιόνια, αν θα είναι οι έντονες βροχές, για να το καταλάβω και να το μεταφράσουμε. Όχι, όχι. Θα σας το πω, θα σας το δώσω λίγο με λίγο πιο αναλυτικό τρόπο. Αλλά είναι η ανάλυση που θα κάνουμε τώρα είναι η ανάλυση με τα σημερινά δεδομένα τα οποία παρακολουθούμε στην εξέλιξη των προγνωστικών μοντέλων. Μάλιστα. Μας δίνουν λοιπόν εδώ για την Κρήτη, ιδιαίτερα για την Κρήτη, μάλλον επιβεβαιώνουμε πραγματικά αυτή την ψυχρή εισβολή, για την οποία λέγεται ότι είναι πάρα πολύ έντονη. Εντάξει, μπορεί να τη βαθύνουν και πολιτικής προέλευσης, δεν είναι, αλλά τέλος πάντων είναι μια πάρα πολύ έντονα ψυχρή εισβολή. Ξεκινάει από την κεντρική Ευρώπη, αυτή τη στιγμή φωλιάζει, θα λέγαμε, είναι η πηγή της. Περιοχές της Σιβηρίας και της Ανατολικής Ευρώπης, πολύ ψυχρές σαν μάζες, κατέρχονται πάρα πολύ γρήγορα, και αυτό είναι ένα δεύτερο στοιχείο πάρα πολύ σημαντικό. Φανταστείτε ότι μέχρι και το Σάββατο το πρωί δεν έχει γίνει τίποτα στον ελλαδικό χώρο, επικρατεί παντού η καλοκαιρία, και ξαφνικά το Σάββατο το πρωί ξεχύνεται αυτή η ψυχρή αέρια μάζα και κατεβαίνει από την Βόρεια Ελλάδα και μπαίνει στο Αιγαίο. Θα έχει σαν αποτέλεσμα προφανώς να προκαλέσει τα φαινόμενα περίπου όπως έχουν περιγραφεί τις περιοχές του ελλαδικού χώρου. Η Κρήτη όμως, εντελώς απρόσμενα, έρχεται και θα λέγαμε έχει ένα τείχος προστασίας, μια σπίδα προστασίας από ένα βαρομετρικό χαμηλό, το οποίο εγκλωβίζει αυτή την εισβολή και του βαρομετρικού συστήματος που συνοδεύει, το εγκλωβίζει ώστε να δώσει τις μεγάλες εντάσεις, όπως είπαμε, στην υπηρετική χώρα, ενώ εδώ εμάς αυτό το βαρομετρικό χαμηλό, ως κάνουν τα συνήθη χαμηλά, μας δίνει βροχές, αλλάζει δηλαδή και μας το σκηνικό του καιρού
ήδη από το Σάββατο μας δίνει βροχές. Θα ξεκινήσουν το πρωί του Σαββάτου από τα δυτικά, τα νότια, θα επεκταθούν στη συνέχεια και ανατολικότερα. Δεν φαίνεται αρχικά να έχουν πάρα πολύ μεγάλες εντάσεις. Παρ' όλα αυτά, λίγο αργότερα, δηλαδή μετά το μεσημέρι και προς το απόγευμα, κατά τόπους οι βροχές αυτές ενδεχομένως να είναι λίγο πιο έντονες. Και όταν λέμε πιο έντονες, δεν εννοούμε πάντα ότι μπορεί με τα μέχρι τουλάχιστον στοιχεία να έχουν έτσι καταρακτώδη μορφή, θα λέγαμε. Τα φαινόμενα αυτά συνεχίζουν και για την Κυριακή. Το καλό είναι λοιπόν ότι τώρα το Σάββατο εμάς εδώ οι άνεμοι δεν στρέφονται και να ενισχυθούν από βοριάδες, γιατί αυτή το αίτιο που προκαλεί, δηλαδή η σύγκληση, όπως σας είπα, δεν μας έχει επηρεάσει ακόμα. Σταδιακά περνώντας την Κυριακή βλέπουμε ότι οι άνεμοι διατηρούνται σε εμάς από νότιες έως και ανατολικές διευθύνσεις, όταν θα πούμε ότι στο κεντρικό και το βόρειο Αιγαίο θα επικρατούν 10 μποφόρ από βόρειες βορειοανατολικές, εμάς το χαμηλό συνεχίζει να είναι η ασπίδα προστασίας. Κάποια στιγμή οι βροχές βέβαια θα συνεχίσουν και την Κυριακή. Οι άνεμοι, όπως σας είπα, δεν έχουν κακή συμπεριφορά. Τα φαινόμενα λόγω των νοτιάδων φαίνεται να έχουν μια, ας το πούμε, μεγαλύτερη ένταση σε νότιες περιοχές του νησιού μας, αλλά αρχίζει όμως και η αποχώρηση του χαμηλού σταδιακά από το μεσημέρι της Κυριακής προς τα ανατολικά και σειρά τώρα παίρνει το βόρειο ρεύμα, το οποίο κατέρχεται και στο Αιγαίο. Αυτό λοιπόν θα έχει σαν αποτέλεσμα να ενισχυθούν και οι βοριάδες στις περιοχές της Δυτικής Κρήτης, δηλαδή στα Χανιά και πάλι, όπου η έντασή τους πραγματικά προς το παρόν δείχνει να είναι αρκετά έντονη. Δηλαδή αυτό που θα έχει συμβεί από το Σάββατο στο κεντρικό Αιγαίο φαίνεται να κατέρχεται στο Δυτικό Κρητικό και ιδιαίτερα στην περιοχή του νομού Χανίων από την Κυριακή προς τη Δευτέρα. Οι βροχές φυσικά συνεχίζουν. Στη συνέχεια αυτό το βόρειο ρεύμα επεκτείνεται και ανατολικότερα. Δηλαδή, αν όχι από την Κυριακή το βράδυ, αλλά από τη Δευτέρα σταδιακά, φαίνεται ότι το βόρειο ρεύμα επεκτείνεται και ανατολικότερα. Φυσικά, όταν μιλάμε για ένα τέτοιο βόρειο ρεύμα, κατανοείται ότι προκαλεί και ένα υψηλό κυματισμό. Αυτός ο υψηλός κυματισμός θα επηρεάσει πάρα πολύ και αρκετά έντονα το βόρειο παράκτιο μέτωπο, αλλά ενδεχομένως να το επηρεάσει περισσότερο στις δυτικές περιοχές, χωρίς όμως να έχουμε την ανησυχία ότι και οι ανατολικότερες περιοχές δεν θα επηρεαστούν. Η ένταση των ανέμων, για να σας καταλάβετε, για την Δευτέρα δείχνει να είναι στα 7 και τοπικά 8 μποφόρ, χωρίς να αποκλείεται στα κεντρικά πελάγια να φτάνει μέχρι και τα 9. Και πάντα βέβαια μιλάμε για μέσες εντάσεις. Η όλη αυτή η κατάσταση του καιρού διατηρείται και τη Δευτέρα και από την Τρίτη ευελπιστούμε ότι η απομάκρυση πλέον του χαμηλού διατηρεί μεν το βόρειο ρεύμα, διατηρεί ακόμα κάποιες βροχές, αλλά γενικότερα φαίνεται να περάσουμε σε μια πιο ήπια συμπεριφορά των καιρικών φαινομένων και θα λέγαμε θα αρχίσει εκεί κάπου θα δούμε και την ύφεση του καιρού πλέον από την Τρίτη. Όσον αφορά τα χιόνια για τις δικές μας περιοχές, εξαιτίας του ότι η ψυχρή αέρια μάζα επηρεάζει και την Κρήτη, εκτιμάται ότι μπορεί να δούμε κάποια χιόνια, κυρίως στα δυτικά να είναι μέχρι τα 1000 μέτρα, ανατολικότερα όμως τα ύψη αυτά μάλλον μπορεί να είναι και λίγο υψηλότερα. Και αυτό βέβαια δεν εγκυμονεί, θα λέγαμε για μας, κάποια ιδιαίτερη ανησυχία, παρά μόνο τα φαινόμενα των βροχών, που, όπως σας είπα, θα δούμε την τελευταία στιγμή, δυστυχώς θα είναι προγνωστική ικανότητα όσο πλησιάζει φαίνεται να είναι καλύτερη και σε κάθε περίπτωση, όπως το έχω πει και σε άλλες περιπτώσεις, καλύτερο είναι το προλαμβάνει παρά το θεραπεύει. Ναι, και όταν είμαστε και πονεμένοι και όταν έχουμε πάθει και όταν ξέρουμε τι έχει γίνει, ναι, εκεί λες ότι καλύτερα ο άλλος να γνωρίζει δύο πράγματα παραπάνω, αλλά με βάση τα σημερινά δεδομένα και βάση των όσων μας λέτε, κύριε Λέκα, επιβεβαιώνεται αυτό που λέει η γιαγιά μου, αν δεν βρέξει θα χιονίσει και άμα δεν χιονίσει θα βρέξει. Ακριβώς, γιατί είναι αποφάσεις οποίες είναι της φύσης. Είναι κάτι το οποίο εμείς απλά το διαβάζουμε και το μεταδίδουμε. Πάντως, καταλαβαίνετε. Ναι, πάντως αυτό που είπατε, ότι ξέρετε, έχουμε ένα βαρομετρικό χαμηλό εμείς εδώ στην Κρήτη, το οποίο κοντράρει αυτή την βόρεια ψυχρή μάζα η οποία έρχεται από πάνω. Και θα ξεκινήσει με νοτιοανατολικούς ανέμους από εμάς εδώ, που ουσιαστικά είναι η ασπίδα προστασίας μας, όπως το είπατε. Και στη συνέχεια, βεβαιότατα, θα στραφούν οι άνεμοι σε βόρειους, αλλά χωρίς να μας δίνουν επικίνδυνα φαινόμενα. Φοβάστε μόνο τις βροχές, γιατί
γιατί είμαστε και πληγωμένοι. Το δικό μας δίκτυο, οι καταστροφές, ό,τι έχει γίνει. Μάλλον η γη δεν μπορεί να πιει άλλο νερό. Εκεί είναι, φαντάζομαι, ο μεγαλύτερος φόβος σας, κύριε Λέκα, έτσι. Και αυτό είναι ο φόβος, αλλά δεν παραλείπω και τους βοριάδες. Είδατε που σας είπα ότι οι βοριάδες θα ενισχυθούν. Εμάς εδώ θα καθυστερήσουν από την Κυριακή και μετά. Περισσότερο ενισχύονται βέβαια στα δυτικά. Ένα φαινόμενο το οποίο και με το συνδυασμό του κυματισμού, του υψηλού κυματισμού, καταλαβαίνετε ότι θέλει και αυτό μιας ιδιαίτερης προσοχής στην όλη εξέλιξη, στη μετέπειτα εξέλιξή του.